ένα θέμα το οποίο πρωτοβγήκε στο neacrete.gr. Οι συνάδελφοι το βρήκαν, το ανέβασαν, το επεξεργάστηκαν και χωρίς υπερβολή είναι viral και τα αθηναϊκά μέσα το πήραν και το... Έπαιξαν σήμερα. Το πρότσαν σε όλη την Ελλάδα. Ακριβώς. Πόσες ζωντανές συνδέσεις έχει κάνει αυτή η πολύ όμορφη και ξεχωριστή οικογένεια το πρωί. Όποιο κανάλι και να άνοιγες, έβλεπες αυτό το πλάνο εκεί με τον Μπόμπυρα. Υγεία να έχει πάνω απ' όλα. Μπράβο στους γονείς. Ποιο είναι το θέμα μας όμως. Είναι ο Μπόμπυρας που αγάπησε πάρα πολύ το κοινό μέσα από το Facebook και το TikTok και μέσα από τα βιντεάκια τα οποία ανήρτησε η μητέρα του, η κυρία Κρυσταλένια. Ο μικρός τι κάνει, όπως βλέπουμε, ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα, ασχολείται και με τα κηπευτικά, ασχολείται και με τα κτηνοτροφικά, ασχολείται και με τα αγροτικά γενικότερα. Ένα θέμα, μία εικόνα, ένα βίντεο που κάνει το γύρο της Ελλάδας, με ένα δίχρονο αγοράκι να ρίχνεται με το δικό του ξεχωριστό, ξέγνιαστο και αθώο και παιδικό τρόπο σε αγροτικές εργασίες. Όμορφες εποχές, μας γυρίζουν το χρόνο πίσω, γυρίζει ο χρόνος αρκετές δεκαετίες πίσω, όταν τα παιδιά από αυτές τις ηλικίες ερχόντουσαν σε επαφή, δεν θα πω δούλευαν σε καμία περίπτωση βέβαια, αλλά ερχόντουσαν σε πρακτικά σε επαφή. Ακουμπούσαν ένα κηπευτικό, ερχόντουσαν σε επαφή με τη βέργα όταν ράβδες σε ελιές. Χαΐδευαν και άγγιζαν ένα προβατάκι, ένα κατσικάκι, όμορφες στιγμές άλλης εποχής. Πάμε να τους συναντήσουμε. Βέβαια. Ποιους θα συναντήσουμε? Θα συναντήσουμε τον μπαμπά, τον κύριο Μπάμπη Ανδριανάκη, τη μαμά, την κυρία Κρυσταλένια Βλαχάκη και τον μικρό στάρ, τον Στέλιο Ανδριανάκη. Πάμε να τους καλησπερίσουμε και να τους ευχαριστήσουμε. Γεια σας. Την καλησπέρα. Σε όλη την Αθήνα βρήκε, σε εμάς έφυγε. Καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, εσείς. Ο μικρός είναι λίγο απασχολημένος. Βάζει τα στράφυλα στο κουβά για την επόμενη καζανιά. Ακριβώς. Μην τον απασχολήσουμε τώρα και το χαλάσουμε στη μέση. Τι να πούμε, να το χαίρεστε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά όλοι, να έχετε την υγειά σας. Πώς προέκυψε? Υγειά, λοιπόν, είναι... Υγειά, και μόνο το βλέμμα έτσι στο προσωπάκι που μας ρίχνει αρκεί, σαν να μας είπε γεια. Για πείτε μας λίγο, πώς προέκυψε αυτή η ιστορία με τα βιντεάκια και το μικρό? Είναι η καθημερινότητά του, συνήθως είμαστε στα χωράφια καθημερινά και του αρέσει να ασχολείται, να αντιγράφει ό,τι κάνουμε, παίζει, του αρέσει η φύση, να παίζει με το χώματα, με τις ελιές και τον τραβούσα βίντεο γιατί μου φαινόταν ενδιαφέρον, αλλά δεν πίστευα ότι θα γίνει και τόσο μεγάλος χαμός με τα βιντεάκια, γιατί για μας είναι κάτι συνηθισμένο, κάτι που κάνει σχεδόν καθημερινά. Δεν περιμένατε σε καμία περίπτωση να πάρει αυτή την έκταση το βιντεάκι, ναι, και τα βιντεάκια του μικρού. Τα μηνύματα τα οποία λαμβάνετε ποια είναι, για πείτε μας. Υπάρχουν και θετικά μηνύματα, πολλά, πιο πολλά είναι τα θετικά βέβαια, αλλά εντάξει, υπάρχουν βέβαια και τα αρνητικά, ότι το βάζουμε να δουλεύει, ότι το εκμεταλλευόμαστε, ότι δεν τον αφήνουμε να ζήσει τα παιδικά του χρόνια. Δεν νομίζω τώρα ότι κουβαλάει τώρα ένα κλαδάκι. Το παραπάνω. Όχι, όχι, όχι. Το μήνυμα το οποίο προκύπτει είναι θετικό βέβαια. Αυτή η εικόνα εκεί με το μικρό να βρίσκεται στη φύση, εγώ το προτιμώ από το να κρατάει ένα τάμπλετ και να κρατάει ένα κινητό και να βρίσκεται σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή και να έχουν εκεί πέρα 8-9 ώρες. Εγώ προτιμώ αυτή την εικόνα. Αυτό ακριβώς, αυτή ήταν και η δική μας σκέψη. Ότι καλύτερα να περνάει το χρόνο του στη φύση, να γνωρίζει καινούργια ερεθίσματα από το να. Από το να είναι όλη την ώρα κολλημένο σε μια τηλεόραση, σε ένα λάπτοπ, σε ένα τάμπλετ. Τέλειο, κάνε γεια. Γεια σου Στέλιο. Έχεις γίνει, έχεις γίνει το πρόσωπο της εβδομάδας, Εύη. Και ίσως το πιο σημαντικό, ναι, κυρία Βλαχάκη, είναι ότι με το δικό του τρόπο και εκείνο σας βοηθάει. Δηλαδή δεν νομίζω να υπάρχει για ένα γονιό ομορφότερη εικόνα από το να κάνει, ναι, πράγματα, ναι, με το παιδί του, να συνδέεται, ακριβώς, να αγαπήσουν τις ίδιες δραστηριότητες. Οπότε πέρα από το πρακτικό, ακριβώς, κομμάτι, ότι όντως βοηθάει, είναι νομίζω και ένα πολύ σημαντικό δέσιμο. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Είναι ευχάριστο που περνάμε το πιο πολύ χρόνο μαζί. Και, και γνωρίζει και αυτός να αγαπάει τη φύση, τα ζώα. Έρχεται σε επαφή με ερεθίσματα.
με τα οποία γαλουχήθηκαν ολόκληρες γενιές και βρισκόμαστε σήμερα, δική μας η γενιά, η προηγούμενη βέβαια και οι επόμενες, εξαιτίας αυτών των ανθρώπων που η ζωή, η καθημερινότητά τους είχε δυσκολίες. Δεν θα σταθώ στις δυσκολίες. Θα σταθώ σε αυτό το άγγιγμα του μικρού με τη φύση, με τα κυπευτικά, με τις ελιές, με τα ζωάκια καθημερινά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Να σας μιλήσει και λίγο ο άντρας μου, να σας τα πει. Βέβαια. Πάμε και στο σύζυγο, τον κύριο Μπάμπη. Τον κύριο Μπάμπη Ανδριανάκη. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Πείτε μου. Για πείτε μας λίγο, είναι ξεχωριστή αυτή η επαφή του μικρού με τον πρωτογενή τομέα και με αυτά τα ερεθίσματα? Για μας είναι λίγο συνηθισμένο. Για άλλους δεν είναι. Εντάξει, ακολουθάει τη γιαγιά του, τον παππού του, μαζεύουν τα αυγά. Κάθε μέρα το πρωί φτιάχνουν τις κατσίκες. Δεν έχει φόβο για τίποτα, δηλαδή πάει στην κατσίκα, την ταΐζει μόνος του. Έρχεται με βοηθάει στο άρμεγμα. Τι άλλο να πω. Και ξέρετε, κύριε Ανδριανάκη, τα παιδιά είναι σφουγγάρια σε αυτή την ηλικία. Οπότε μία φορά να του δείξετε κάτι, το κάνει μετά καλύτερα και από εσάς. Φανταστείτε, πριν 2 μήνες περίπου τριγούσαμε τα μπέλια μας. Ήμασταν παρέα μεγάλη, ξέρω εγώ, και αυτός δεν είχε ψαλίδι και είχε νευριάσει. Και του αναγκαστικά του δώσαμε ψαλίδι για πρώτη φορά και έχουμε στα φίλια. Τι του αρέσει περισσότερο? Τι του αρέσει? Να βλέπει τους άλλους και να κάνει το ίδιο. Και να κάνει το ίδιο, να αντιγράφει. Να καταγράφει βασικά. Να καταγράφει. Και τα κάνει ακριβώς τα ίδια. Ναι, κάνει ακριβώς τα ίδια. Και βέβαια φαντάζομαι σε καμία περίπτωση, κύριε Ανδριανάκη, δεν περιμένατε και την έκταση και όλη αυτή την αγάπη που έχει δείξει ο κόσμος. Όχι. Είναι πολύ πρωτοφανές για μας και τι να πω. Είδατε καμιά φορά η δύναμη του διαδικτύου και της τεχνολογίας, αν και ο μικρός έχει στρέψει το βλέμμα... Από ένα βιντεάκι, ξέρω εγώ, της γυναίκας μου... Έχει στρέψει το βλέμμα αλλού, στη φύση και όχι στην τεχνολογία. Ναι. Απλά μας έχουν πάρει, ξέρω εγώ, μεγάλοι άνθρωποι πολλά τηλέφωνα από τις πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, πάλι οι γνωστοί μας και λέει «Μπράβο σας». Γιατί μας θυμήσατε τα παλιά μας χρόνια πώς μεγαλώναμε τα παιδιά μας. Εμείς, ξέρω εγώ, 70-80 χρονών, ξέρω εγώ, ανθρώποι μας πέραν τηλέφωνο και μας λένε μπράβο σας, γιατί έτσι μεγαλώσαν και εμείς τα παιδιά μας. Ενώ τώρα λέει τα δικά μας παιδιά δεν θέλουν να μεγαλώσουν έτσι τα εγγόνια μας. Αυτό το οποίο είπαμε, βέβαια, έτσι ξεκινήσαμε τη σύνδεση. Αυτές οι νοσταλγικές εποχές, τις οποίες βέβαια βίωσαν γενιές και γενιές και φτάσαμε στο σήμερα. Τι να πούμε, ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Φαντάζομαι όσο ο μικρός μεγαλώνει, τόσο περισσότερο θα εκτιμά και αυτή την επαφή και αυτή τη συναναστροφή και αυτή τη φιλοσοφία που χτίζεται καθημερινά μέσα του. Ναι. Εύη. Και μακάρι να βρεθούν και μιμητές βέβαια. Να στείλουμε και τους χαιρετισμούς στην παρέα σας. Να είστε καλά. Πολλά χαιρετίσματα λέει σε όλους. Κάντε ένα γεια. Τώρα, πρώτη μέρα τα καζάνια μας αρχίσαμε κι εμείς. Εκεί έπρεπε να έρθουμε τώρα, δεν μας τα είπατε αυτά. Ναι. Διαζώσεις έπρεπε να γίνει το ρεπορτάζ. Λοιπόν. Καλά, γεια μου, σας περιμένουμε όποτε θέλετε. Λοιπόν, όποτε θέλετε. Με το χαιρετισμό του μικρού του Στέλιου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να χαίρεστε το μικρό σας. Στέλιο, δώσε μιλάκια. Κοίτα, Στέλιο, κάνε και ένα καμάκι. Κάνε καμάκι. Μπράβο, άντρα μου. Λοιπόν, να είστε καλά, είστε εξαιρετικοί. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό βράδυ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά. Εξαιρετικός ο μικρός, εξαιρετική οικογένεια.